Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές σας για το θέμα αυτό, το οποίο νομίζω είναι ζωτική σημασία για κάθε νοικοκυρίο και για κάθε επιχείρηση. Ωραία, κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε για τις ρήτρες. Καινούργια πρόσφατα διετούς διάρκειας, κυρίως επιχειρήσεις είναι αυτές, τα οποία είναι σταθερής και τιμολόγηση, σταθερής κιλοβατόρας, δηλαδή σταθερής τιμής κιλοβατόρας, τα οποία για να επέλθει ρήτρα και να εφαρμοστεί πρέπει να υπάρχει κυρίως λόγος, ο οποίος πρέπει να εξηγείται στον καταναλωτή. Και τέλος πάντων και τα τελευταία συμβόλαια τα σύγχρονα των εταιριών, των ιδιωτικών παρόχων, που εκεί πράγματι έχουν μπει ρήτρες αναπροσαρμογής και έχουν προβλεφθεί στις συμβατικές σχέσεις των κατόχων αυτών των συμβολέων, των συμβεβλημένων με τη ΔΕΗ, με τους ιδιωτικούς παρόχους ή και τη ΔΕΗ στα πρόσφατα συμβόλαια. Εκεί λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι ρήτρες, με βάση την μελέτη που έχουν κάνει επιστήμονες, οι εξειδικευμένοι νομικοί, εξειδικευμένοι στο είδος, μας έχουν πει ότι αυτές οι ρήτρες είναι παντελώς καταχρηστικές, παραβιάζουν το δίκαιο του καταναλωτή, δηλαδή τον άρθρο των νόμων 2251 του 1994 και τους γενικούς όρους των συναλλαγών. Άρα αυτές οι ρήτρες είναι είτε υπέρμετρες, είτε καταπλεονεκτικές, είτε στο σύνολό τους, είτε κατά ένα ποσοστό. Ήδη, ας πούμε, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, κρίνοντας κάποια τέτοια ρήτρα, έκρινε ότι πρέπει να αναπροσαρμοστεί στο 50%, δηλαδή πρέπει να μειωθεί η τιμολόγηση της ρήτρας στο 50%. Αυτές οι ρήτρες λοιπόν, δεύτερον, εφαρμόζει το.
τα παλιά συμβόλαια που δεν είχαν ρήτρα με τα, το... χωρίς σπουδαίο λόγο και χωρίς να ειδοποιηθεί 60 μέρες πριν ο καταναλωτής, μία μέρα βλέπει στο λογαριασμό του τη ρήτρα προσαρμογής και τρελαίνεται. Σε περίπτωση που ασκούν ενός καταναλωτών όπως είναι η εκπαιδευτική. Mm-hmm.